Στο νέο ΕΣΠΑ εντάχθηκε το έργο αναστήλωση των ενετικών νεωρίων, όπω ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια τη χθεσινή ομιλία του στον Δημοτικό Χανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθου κόσμου. Έχουμε χρηματοδότηση και θα μετατρέψουμε τα νεώρια σε έναν σύγχρονο χώρο πολιτισμού, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργό. Είμαι και στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μετά από κάποιε σύνθετε διαπραγματεύσει, καταφέραμε επιτέλου να εντάξουμε. Στο νέο ΕΣΠΑ Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και ένα εμβληματικό έργο που αφορά τα παλιά νεόρια στο λιμάνι. Έχουμε χρηματοδότηση και αυτά θα τα μετατρέψουμε σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού, προκειμένου να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο το λιμάνι. Το ύψο τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή για το εν λόγω έργο ανέρχεται σε 22 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο κύριο Μητσοτάκη επανέλαβε πω ο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη είναι το προσωπικό του στοίχημα και θα κατασκευαστεί. Ο δρόμο αυτό θα γίνει. Θα πάρει καιρό, γιατί είναι ένα δύσκολο τεχνικό έργο. Έχουμε πια απόλυτη βεβαιότητα όμω. Έχουμε και πλειοδότη για το μεγάλο κομμάτι, το οποίο αφορά τη σύνδεση. Ηρακλείου με χανιά. Έχουμε δρομολογήσει και τι μελέτε για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο. Είναι ο δρόμο ο οποίο θα αλλάξει ουσιαστικά την όψη τη Κρήτη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο διακύβευμα των ευρωεκλογών και κάλεσε του πολίτε να δώσουν στη Νέα Δημοκρατία τη δύναμη που απαιτείται για να έχει, όπω είπε, ισχυρή φωνή εντό τη Ευρώπη, επισημένοντα πω η επόμενη πενταετία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Εμεί ήμασταν αυτοί που διαπραγματευτήκαμε το Ταμείο Ανά... Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα το οποίο έφερε στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πόροι οι οποίοι εκταμιεύονται μέχρι το τέλος του 2025 σε ψηφιακές δράσεις, σε περιβαλλοντικές δράσεις, σε έργα υποδομής, σε δράσεις κοινωνικής συνοχής. Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Εμείς φέραμε την ηγεσία της Ευρώπης στον Εύρο και πείσαμε την Ευρώπη ότι τα σύνορα της Ελλάδος πρέπει να είναι στην πράξη σύνορα της Ευρώπης. Αυτά που θα συμβούν στην Ευρώπη τα επόμενα πέντε χρόνια θα καθορίσουν τις ζωές μας. Πρέπει να είμαστε παρόντες, πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να είμαστε δυνατοί και η ισχυρή φωνή στις Βρυξέλλες εγγυάται μόνο η ισχυρή νέα δημοκρατία. Αυτή είναι η εντολή που σας ζητώ να μας δώσετε και σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Για την ακρίβεια και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ανέφερε. Είμαι ικανοποιημένο για το γεγονό ότι τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού είναι ενθαρρυντικά. Από την άλλη, ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε μπροστά μα. Το νοικοκυριό, το μέσο δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Και έστειλα μια επιστολή στην Ευρωπαία Πρόεδρο τη Επιτροπή και τη είπα: Θέλω να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα των πολυεθνικών εταιριών που τιμολογούν διαφορετικά το ίδιο προϊόν. Το ίδιο απορραμπαντικό, την ίδια οδοντόπαστα στη Γερμανία ή στην Ελλάδα. Τα πουλάνε πιο φτηνά στι μεγάλε αγορέ τη Ευρώπη από ότι τα πουλάνε σε μικρέ χώρε όπω μπορεί να είναι η Ελλάδα ή η Σλοβακία. Και είπε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό σε μια ενιαία αγορά. Και η Ευρωπαία Επίτροπο απάντησε Ναι, είναι ένα πραγματικό ζήτημα και πρέπει να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανακούφιση για το μέσο νοικοκυριό αν πετύχουμε μια περαιτέρω ευρωπαϊκή ρύθμιση στα ζητήματα των τιμών. Τέλος, ο Πρωθυπουργό έστρεψε τα βέλη του κατά της αντιπολίτευσης με μια μαντινάδα και ζήτησε από τους πολίτες να του στείλουν ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα κοιτάει μπροστά. Ο κριτικός το χρέος του και πάλι θα το κάνει για να κόψει του λαϊκισμού ακόμα ένα πλοκάμι. Οι κάλπες είναι άδειε. Πρέπει να ξαναγεμίσουν με πολλά γαλάζια ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και είμαι σίγουρος ότι η Κρήτη θα είναι πάλι στον πρώτο δρόμο αυτή της μεγάλης νίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό αγώνα και με την νίκη.